Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή του MADtv. Είμαι η Σέμπλε και εδώ στο MAD4Fashion και για την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για celebrity outfits, για νύχια, μαλλιά, γενικά ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τη μόδα και στο τέλος σας έχω και μια καλεσμένη έκπληξη. Σήμερα όμως τυχαίνει να είναι και τα γενέθλια της πεθεράς και λοιπόν θα πάμε για έτσι μεσημεριανό για να τη γιορτάσουμε. Γι' αυτό έχω επιλέξει να φορέσω ένα έτσι floral, έτσι θέλουμε να το παίξουμε και λίγο αθώες συγγνώμη, φορεματάκι το οποίο είναι ανοιξιάτικο αλλά είναι και μακριμάνικο οπότε με κομπλέ. Έχω βάλει από πάνω έτσι μια εσάρπα γιατί μπορεί να έχει λίγη ψύχρα, κόκκινο παπουτσάκι, το οποίο γενικά είναι σχετικά χαμηλό, γιατί δεν θέλουμε να προκαλούμε αντιδράσεις. Και έχω συνδυάσει το όλο outfit με την αγαπημένη μου The Hive Bag. Είναι τσάντα της εταιρείας μου, μπορείτε να βρείτε τις τσάντες μου μέσω του Instagram Beigebois και στην ιστοσελίδα beigebois.com. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο MAD4Fashion, είμαι η Σέμπλε, μπορείτε να με βρείτε και στα social και ήρθε η ώρα για hot fashion trend. Ουσιαστικά μιλάμε κάθε μέρα δηλαδή, έχουμε μια καυτή τάση και τη σχολιάζουμε παρέα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα kitten heels. Τα kitten heels γενικά είναι τα παπούτσια τα οποία έχουν ένα μικρό τακουνάκι, καλή ώρα σαν αυτό που φοράω σήμερα, τα οποία έτσι τις περισσότερες φορές είναι και λίγο μυτερά μπροστά, είναι άνετα και πολύ θηλυκά και γενικά μπορείτε να τα ταιριάξετε με όλα. Πόσο μάλλον τώρα που ανοίγει και καιρός και που θα πάμε και βόλτες και θα πάμε για ποτάκια, φαγητάκια, τα πάντα. Kitten heels είναι μια πάρα πολύ καλή λύση από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να κουράζετε και τα πόδια σας. Λοιπόν, πριν φύγουμε σε break όμως, θέλω να σας μιλήσω για τον Scooby Doo και την παρέα της Mystery Inc, η οποία από το 1969 μέχρι σήμερα παραμένουν παγκοσμίως αγαπητά για κάθε νέα γενιά. Η Wet n Wild, λοιπόν, σε ταξιδεύει σε μια νέα περιπέτεια μυστηρίου με την παρέα του Scooby Doo. Ανακάλυψε λοιπόν τη νέα Wet n Wild διασκεδαστική και τρομακτική συλλογή. Scooby Doo, Where Are You, Eye and Face Palette είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε κιόλας ότι έχουν πολύ ωραία γκάμα χρωμάτων. Έτσι χαρούμενο, γιατί είπαμε έρχεται η άνοιξη. Λοιπόν, δεν υπάρχει μυστήριο όσον αφορά τη δημιουργία μοναδικών looks, το ξέρουμε. 16 μοναδικές λοιπόν αποχρώσεις υψηλής χρωματικής απόδοσης, μοναδικό συνδυασμό βουτυρένιων σκιών με shimmer, σατινέ, ματ και glitter φινιρίσματα. Ασφαλώς είναι vegan σαν όλα, όπως και όλα τα προϊόντα της Wet n Wild. Θα βρείτε λοιπόν τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στα φαρμακεία και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics, www.scourascosmetics.gr. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε και τη σημερινή μας καλεσμένη. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο MAD4Fashion και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, η οποία είναι μια πανέμορφη γυναίκα που μετράει πολλά χρόνια στον χώρο της μόδας. Η ίδια έχει τελειώσει τεχνικό σχολείο με κατεύθυνση στην αρχιτεκτονική, στο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Εργάστηκε ως μοντέλο και πλέον έχει το δικό της e-shop με κοσμήματα. Αλλά θα μας τα πει όλα η ίδια. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε την Άντζη Ανδριτσοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άντζη. Τι κάνεις, καλά είσαι? Τι όμορφη που είσαι. Τι εσύ να δεις. Μια κούκλα και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Κι εγώ. Και χαίρομαι επίσης να βλέπω έτσι γυναίκες οι οποίες είναι μιας λίγο πιο μεγάλης ηλικίας από τη δική μου. Εννοείται. Και που έτσι οριμάζονται πολύ όμορφα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Θέλω να μου πεις σε τι φάση σε πετυχαίνει με αυτή την περίοδο. Ναι, με πετυχαίνει σε μια φάση δημιουργική, γιατί ετοιμάζω πράγματα για την άνοιξη καλοκαίρι πάνω στο κομμάτι των κοσμημάτων. Και γενικότερα σε μια έτσι όμορφη περίοδο που σκέφτομαι διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με άλλους τομείς, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα να τους παρουσιάσω. Όμως είναι πολλές προσλαμβάνουσες και ελπίζω, μπήκαμε και στη χρονιά του υδροχώου. Στην περίοδο του υδροχώου. Εμένα μου πάνε χάλια μέχρι τώρα τα πράγματα. Άντε να δούμε. Όχι, όλα καλά θα πάνε. Υδροχώος. Και εγώ υδροχώος είμαι. Α, ναι. Του πότε, τι ημερομηνία? 26 Γενάρη. Εγώ είμαι 4 Φλεβάρι. Κοντά είμαστε. Όλα καλά θα πάνε, θα δεις. Γενικά οι υδροχώοι το έχουν πάρα πολύ αυτό το έτσι δημιουργικό. Εννοείται. Είμαστε παιδιά της τέχνης και γενικότερα παιδιά που έχουμε πολύ ανοιχτό μυαλό σε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πιστεύω. Για πες μου, τι θα δούμε, τι κοσμήματα θα δούμε άνοιξε καλοκαίρι? Κοίταξε να δεις, εγώ το κομμάτι μου είναι πολύ το δέρμα. Θα μου πεις δέρμα το καλοκαίρι, ναι, αν το συνδυάσεις σωστά, γιατί πηγαίνω και κάνω κάποια σχέδια τα οποία τα κόβω, δημιουργώ δηλαδή όλη τη μακέτα του κοσμήματος και τη συνδυάζω με πολύτιμους λίθους, με... Γενικότερα τα κοσμήματα που μου αρέσει να κάνω είναι bold. Είναι μεγάλα, μπορεί να κάνω κάτι το οποίο να πιάσει όλο το λαιμό. Και να είναι συνδυασμένο με διάφορα πράγματα τα οποία να ταιριάζουν μεταξύ τους, όπως μπορεί να είναι το ξύλο, το plexiglass. Έχω ασχοληθεί με όλα τα υλικά από το ξεκίνημά μου μέχρι τώρα, μόνο με το μέταλλο δεν έχω ασχοληθεί. Ακόμα. Ακόμα. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει γενικά όταν σχεδιάζεις? Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοξεκίνησα, λόγω και αρχιτεκτονικού σχεδίου, τα πρώτα μου σχέδια με plexiglass ήταν καθαρά αρχιτεκτονικά κομμάτια, δηλαδή γραμμικά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συλλογή. Ήταν δύσκολη στο κομμάτι τότε, πριν 11 χρόνια, να ενσωματωθεί και να γίνει... φορέσιμη. Ήταν πιο πολύ για show, πιο πολύ για συγκεκριμένα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτιάχνω κάποια πράγματα, αφομοιώνονται λίγο αργότερα από την αγορά. Αυτό δεν είναι και καλό, γιατί το θέμα είναι κάτι που βλέπει ο άλλος να μπορεί να το βάλει τη στιγμή που το βλέπει για να έχεις και εμπορικότητα και να έχεις και πωλήσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάνω κάποια πράγματα που θεωρητικά είναι λίγο πιο μπροστά, έρχονται λίγο πιο μετά και τη στιγμή εκείνη δεν έχει τόση απήχηση όσο έχει 2 χρόνια αργότερα. Δηλαδή, η ίδια συλλογή 2 χρόνια αργότερα μπορεί να μου πάει πάρα πολύ καλά και όταν την έχω σχεδιάσει και την έχω φτιάξει να μην είναι, να τη βλέπουν και να λένε ωραία αλλά δύσκολο. Σε πρωτοπόρες όμως και... Εντάξει, σου λέω, αυτό έχει 2 όψεις. Και τις καλές και τις κακές. Από την άλλη όμως νομίζω ότι και εγώ σαν δημιουργός, δεν μου αρέσει να αρέσει αυτό που κάνω, αλλά πάνω απ' όλα είναι να εκφράσω, ναι, αυτό. Εννοείται, εννοείται. Το καταλαβαίνω. Βέβαια, αν μπορείς να εκθέτεις τις συλλογές σου σε μουσιακό χώρο, είναι μια χαρά και βγάζεις την ψυχή σου και όταν είναι να γίνει κάτι εμπορικό και να πουλήσει, εκεί είναι λίγο το θέμα να πιάσεις και τον παλμό και να είσαι... Οπότε όλα είναι επιτυχία, να ξέρεις. Και η αποτυχία είναι και αυτή η επιτυχία. Βέβαια, σε μαθαίνει. Ναι. Θέλω όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μου πεις έτσι πώς μπήκε η μόδα στη ζωή σου. Ξέρουμε επίσης ότι ήσουν και πολλά χρόνια μοντέλο. Ναι. Από πολύ μικρή, από τα 16 μου, εντελώς τυχαία. Μία φίλη μου σπούδαζε φωτογραφία στην Άκτο, σχολή της Άκτο και μου ζήτησε να πάω να φωτογραφηθώ στο Ζάπιο, γιατί ήμουνα κοκκινομάλα από τότε, δηλαδή τα περισσότερα χρόνια στο μόντελινγκ, ήμουνα κοκκινομάλα. Πολύ λίγες αλλαγές γίνανε στην πορεία στο χρώμα των μαλλιών μου, οπότε ταιριάζει πολύ με το κόνσεπτ που θέλανε εκείνη την εποχή. Εγώ λέω, μα εγώ να γίνω μοντέλο, δηλαδή ούτε καν μου παίρνει από το μυαλό μου, με παρακάλεσε, πήγα και αφού βγήκαν οι φωτογραφίες από όλους τους μαθητές, γιατί ήταν για την εξεταστική τους, μας πήρε ο καθηγητής της Άκτο. Και μίλησε με τη μαμά μου και είπε ότι επειδή έχει ταλέντο το κορίτσι σας, εάν θέλετε να το κάνει μαζί με το σχολείο συμπληρωματικά, γιατί δεν ήταν για να τα ακούσω εγώ αυτό. Η μαμά μου δεν ήθελε καθόλου γιατί δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Ανέλαβε η θεία να είναι στα όπλα, να με πηγαίνει παντού. Μπήκα σε ένα διαγωνισμό εκείνο το καλοκαίρι, στο Look of the Year, το γνωστό elite look του Τζον Καζαπλάνκα που έχει βγει, η Cindy Crawford και όλες οι γνωστές. Ήταν η δεύτερη χρονιά που ερχόταν στην Ελλάδα σαν διαγωνισμός και ερχόντουσαν και εκπρόσωποι από το εξωτερικό στους κριτές και πήρα τον πρώτο τίτλο. Από εκεί ξεκίνησαν τα πάντα, άλλαξαν τα πάντα. Δηλαδή, σε αυτό το διαγωνισμό, επειδή ήταν διαγωνισμός μοντέλου, όχι διαγωνισμός ομορφιάς, με μάθανε να περπατάω, να έχω μία σχέση με το φακό, να φωτογραφίζομαι με την κάμερα, δηλαδή να μπορώ να κάνω ένα διαφημιστικό. Βγήκα δηλαδή μέσα σε ένα μήνα που ήταν η προετοιμασία, 1,5 μήνα, που ήταν στα σχολή, σχεδόν έτοιμη για να ξεκινήσω. Και το Σεπτέμβριο πια που ήρθε και η περίοδος του σχολείου, αλλά ήταν το σχολείο και ήταν και δουλειές. Ήταν κάτι που πραγματικά δεν μπορούσες να το διαχειριστείς, γιατί ήταν και πολλές οι δουλειές, πολλά τα λεφτά. Ένα ξεσήκωμα τρομερό, δεν ξέρω. Ήταν και μια εποχή, τα 90's που... Εγώ το 93 ξεκίνησα, στα 16 μου, αλλά ήταν μια εποχή που πραγματικά είχε πάρα πολλά χρήματα. Που νόμιζα δεν θα τελειώσουν, γιατί άμα ξέραμε ότι θα τελειώσουν, θα κάναμε κι άλλη διαχείριση. Όλα τα καλά. Λοιπόν, έχεις κάνει πολλές φωτογραφίσεις, έχεις έτσι συνεργαστεί με κορυφαίους σχεδιαστές. Υπάρχει έτσι μία συνεργασία την οποία ξεχωρίζεις. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία, το πρώτο μου editorial που ήταν για τη γυναίκα, για το περιοδικό Γυναίκα, που το έκανα με τη Λάουρα Ντενίγκρης, που την αγαπώ και πάρα πολύ. Ήτανε μόλις βγήκα από το διαγωνισμό και πήγαμε στη Μύκονο και μάλιστα ήταν η πρώτη μου φορά που έμπαινα σε αεροπλάνο. Δεν είχα ξαναμπεί και είχα δίπλα μου την Ιωάννα Τσουλιώτη, γιατί μαζί κάναμε τη φωτογράφηση. Η οποία μου λέει: Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα, γιατί ήταν η πρώτη μου φορά και αγχωνόμουν. Ούτε σε αεροπλάνο δηλαδή δεν είχα μπει μέχρι τότε. Τόσο πολύ. Ήταν μια φανταστική δουλειά, μια φανταστική καμπάνια. Τότε πραγματικά γινόντουσαν παραγωγές. Δηλαδή, ήμασταν στη Μύκονο και κάναμε μια φωτογράφηση editorial 3 μέρες και ήταν παραγωγή πολύ ακριβή. Αλλά εμείς τα θεωρούσαμε δεδομένα. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα, επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά, πόσο σπουδαίο είναι αυτό που μου προέκυψε. Μετά, φυσικά, άλλη μια δουλειά πολύ αγαπημένη ήταν με τον Βασίλη το Ζουλιά, στο Vauder Boutet, που είχε αναλάβει όλο το κόνσεπτ, τα πάντα, από το styling μέχρι και τη φωτογράφηση. Και ήταν με μια ροζ Κάντιλακ, καταπληκτικό, έξω από τον Αστέρα βουλιαγμένης. Ήταν φοβερό. Και φυσικά άλλη μια συνεργασία που έγινε πολλές συνεργασίες, αλλά με έναν καταπληκτικό φωτογράφο που ήταν ο Κώστας Κουτάγια και έχουμε δουλέψει πολύ. Και εξώφυλλο στο στάτους και πολλές δουλειές. Ωραία, ωραία καριέρα. Αλλά τώρα θέλω να σε πάω λίγο στο κόσμημα και να μου πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Το κόσμημα ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Δηλαδή, εφόσον παντρεύτηκα, μετά από 1 χρόνο σταμάτησα, ταξίδεψα με τον άντρα μου, κάναμε δηλαδή τη ζωή μας εκτός χώρου, δηλαδή αποφάσισα ότι τώρα σταματάω. Σταμάτησα το 2006 και ξαναεμφανίστηκα το 2011. Έκανα τον Αχιλλέα μου, το γιο μου, το 2009 και αφού ξεπετάχτηκε λίγο, άρχισα να μην μπορώ να είμαι άλλο έτσι, να θέλω να κάνω κάτι δημιουργικό, γιατί δουλεύω από 16 χρονών. Δηλαδή, εγώ κολλάω ένσημα από το 94. Μιλάμε για πολύ παλιά καραβάνα. Πάρω σύνταξη, παιδιά. Καλά, τώρα δεν παίρνει σύνταξη κανείς, αλλά τέλος πάντων. Στα 80. Άστο. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω μία εταιρεία τότε, την Personal, η οποία είχε να κάνει με προσωπικά δώρα, κατασκευές δηλαδή που είναι personalized, που είχε να κάνει από πίνακες ζωγραφικής, από κατασκευές μπουρνούς για να γράφουν, να είναι κεντρημένα το όνομά σου πάνω σε ξύλινα που είχαν χάραξη πάνω. Αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά ξεκίνησε πάνω στην κρίση. Και ήταν αρκετά ακριβό και δεν μπορούσε να προχωρήσει, αλλά εμένα με έβαλε στον κόσμο των υλικών και της κατασκευής. Και το ένα έφερνε το άλλο. Και έτσι κάποια στιγμή αρχίζω και κάνω κάποια κοσμήματα για μένα. Αρέσουν. Ένας φίλος που είχε κατάστημα κάτω στη Γλυφάδα μου λέει: Μπορείς να μου φτιάξεις μερικά για το μαγαζί? Και λέω: Ας το κάνω. Και ξεκίνησε έτσι και βλέπω ότι αυτό έχει πέραση. Και για πότε έφυγαν τα iPersonal σαν όνομα, έμεινε, γιατί ήταν personal, προσωπική τέχνη, αλλά μετά έγινε κόσμημα. Έγιναν καμπάνιες. Και θα σε ρωτούσα τι συμβολίζει το personal. Μιλάω πολύ, τα λέω πριν. Όχι, όχι, τέλεια. Θα σε καλώ πιο συχνά. Λοιπόν, πού μπορούμε να βρούμε τα κοσμήματά σου? Λοιπόν, εγώ κατά βάση κάνω χονδρική σε πάρα πολλά μαγαζιά, σε όλη την, δόξα τω Θεώ, σε όλη την Ελλάδα, σε πολύ καλά σημεία. Είχα το e-shop, τώρα το έχω κατεβάσει και θα το ξανανεβάσω ανανεωμένο και θα μπορείτε να με βρείτε και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωραία. Και μέσω Instagram φαντάζομαι. Και μέσω Instagram, εννοείται. Τελεία. Θα πάω να δω μετά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γενικότερα τα 5 κοσμήματα που πρέπει να έχει ο καθένας στο σπίτι του. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα σκουλαρίκια είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου φτιάξει όλο το look. Και ανάλογα με το τι σκουλαρίκι θα φορέσεις και πόσο έντονο θα είναι, φτιάχνει και το ντύσιμο της ημέρας. Δηλαδή, μπορεί να φοράς κάτι πάρα πολύ απλό, ας πούμε ένα πλεχτό φόρεμα μαύρο σκέτο, για να πας το πρωί στη δουλειά σου με ένα αρβιλάκι και μετά να βάλεις ένα πολύ δυνατό σκουλαρίκι, ένα ωραίο γάντι, γιατί φτιάχνω και γάντια, τα οποία τα συνδυάζω με τα σκουλαρίκια, ή ένα αρκετά έντονο κολιέ, και να σου αλλάξει όλη την εικόνα του ντυσίματος φορώντας ακριβώς τα ίδια ρούχα. Δηλαδή θεωρώ ότι το κόσμημα είναι ένα αξεσουάρ που χωρίς να ξοδέψεις πολλά χρήματα, σου αλλάζει όλη σου την εικόνα. Είναι σημαντικό, γι' αυτό και στην αρχαιότητα δίνανε πολύ μεγάλη βάση στα κοσμήματα. Γιατί αν σκεφτείς ότι τα ρούχα τους ήταν αρκετά λιτά, εκεί που δίνανε μεγάλη έμφαση ήταν στα κοσμήματά τους, που ήταν περίτεχνα και πραγματικά αλλάζαν όλο το look. Μάλιστα. Δεν μου έχεις πει όμως τα 5. Θέλω να μου πεις τα 5. Α, τα 5. Τα 5 πιο σημαντικά κοσμήματα. Που πρέπει να έχει... Να έχουμε όλες οι γυναίκες στην γαρδαρόμπα μας. Σίγουρα σκουλαρίκια, κολιέ, δαχτυλίδια, γάντια, που είναι πλέον τα τελευταία χρόνια και πολύ δυνατό αξεσουάρ στο ντύσιμο της γυναίκας. Πώς έχουμε πει, 1, 2, 3, 4, έχω και δυσλεξία. Οπότε πρέπει να... Ναι. Κι άλλο ένα μένει. Έχουμε πει σκουλαρίκια, κολιέ, βραχιόλια, δαχτυλίδια, γάντια. Τα είπαμε και τα 5. Εντάξει, το πιάσαμε όλη την γάμα. Βέβαια, εμείς σε είδαμε και στο My Style Rocks. Α, ναι, εντάξει, ήτανε. Τι σου μένει από αυτή την εμπειρία? Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να... Το έκανα για συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή, να μου δοθεί ευκαιρία για τους νεότερους, που δεν με ξέρουνε, να δείξω τη δουλειά μου. Γιατί αυτό ήταν ο λόγος που μπήκα. Έμεινα μία εβδομάδα, δεν άντεξα να μείνω παραπάνω. Θεωρώ ότι η επιλογή μου ίσως ήταν λίγο για αυτά που έχω κάνει στο χώρο μου και σαν μοντέλο, αλλά και σαν σχεδιάστρια, γιατί έχω κάνει πάρα πολύ δυνατά σοου. Που στο Μέγαρο Μουσικής, σαν σχεδιάστρια κοσμημάτων τώρα μιλάμε, έτσι. Στον ελληνικό κόσμο, έχω πάρει 2 βραβεία από την UNESCO, για τη συμβολή μου στον πολιτισμό και... Υπεργυναικάρα, δεν μου, θα τρελαθώ. Οπότε θεωρώ ότι με την πορεία μου, το ότι μπήκα στη διαδικασία για κάτι πιο γρήγορο, γιατί αυτό έκανα. Λέω, θα βγω στην τηλεόραση, που είναι το πιο δυνατό μέσο που υπάρχει, για να διαφημιστεί η δουλειά μου και να γίνει ευρέως γνωστό αυτό που κάνω. Μερικές φορές όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Πρέπει να περιμένουμε να έρθουν όλα, να πάνε με τη ροή και με το χρόνο που τους πρέπει. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε τον εαυτό μας ανάλογα σε ποια φάση της ζωής μας είμαστε. Γιατί αν ήμουν ένα κορίτσι που ξεκίναγε και πολύ καλά θα έκανα να πάω. Αλλά είχα μια άλλη πορεία. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λίγο λάθος επιλογή. Ναι, καταλαβαίνω. Και έχετε και ένα κύριος, μια υπόσταση και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, θα πάμε σε ένα γρήγορο break και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την Άντζη. Είσαι έτοιμη να παίξουμε Don't Think It? Ό,τι θέλεις. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. ουσιαστικά έχουμε 10 fashion διλήμματα και έχεις 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις 10 διλήμματα αυτό. Για να δούμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι. Και ο χρόνος, παρακαλώ ο χρόνος. Ξεκινάει. Ασπρόμαυρες ή χρωματιστές φωτογραφίες? Ασπρόμαυρες. Μαύρο καλτσόνι ή γυμνά πόδια? Εξαρτάται την περίοδο. Φόρεμα ή τζιν με μπλουζάκι? Πώς? Φόρεμα ή τζιν με μπλουζάκι? Τζιν με μπλουζάκι. Αθλητικά ρούχα με τακούνι ή επίσημα ρούχα με αθλητικό παπούτσι? Επίσημα ρούχα με αθλητικό παπούτσι. Χρυσά ή ασημένια κοσμήματα? Και τα δύο. Γυαλιστερές παγιέτες ή animal prints? Γυαλιστερές παγιέτες. Γόβες ή sneakers? Sneakers. Blue tones ή glazed blush? Blue tones. Αγαπημένη συνήθεια να... Τελείωσε ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά ήσουν πολύ καλή, Άντζη μου. Αλήθεια? Ναι. Τι κερδίζω. Την ευθύνη. Την αγάπη μας. Κατάφερες σε 30 δευτερόλεπτα να απαντήσεις 8 στα 10 διλήμματα. Τέλεια. Σιγά τα διλήμματα. Θέλαμε να σε γνωρίσουμε και στιλιστικά καλύτερα. Σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ήτανε. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πούμε κι άλλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παρέα σου, γιατί τα λέγαμε και λίγο πριν μπω μέσα και είσαι εξαιρετική, είσαι τρομερά αξιόλογη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να πούμε και εμείς για σένα, όχι μόνο εσύ για μας. Εντάξει, ναι. Και ανυπομονώ να φτιάξεις και το site σου, να μπω να δω κοσματάκια. Εννοείται, εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά. Πάρα πολύ που ήρθες. Κι εγώ, πολύ. Και όλα να πάνε τέλεια. Για όλους μας. Ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, το σημερινό μας επεισόδιο, συγγνώμη, έφτασε στο τέλος του. Παρ' όλα αυτά, θα τα ξαναπούμε αύριο για να μιλήσουμε για πάρα πολύ μόδα. Είμαι η Σέμπλε, σας φιλώ γλυκά.